Παπά, τι κάνω, χάρτσα. Εγώ θέλω, βάλτε για. Η θεατρική ομάδα του 5ου Γενικού Λυκείου Καβάλας διοργάνωσε μια διαφορετική θεατρική παράσταση στην αίθουσα Φρίξος Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη του Δήμου Πακέου, μιλώντας για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, ένα θέμα πιο επίκαιρο παρά ποτέ. Την παράσταση αφιέρωσαν σε όλα τα παιδιά που βίωσαν και βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις με την ελπίδα να βρουν το θάρρος να μιλήσουν. Πρωταγωνιστής του φετινού έργου είναι ο Άγιος, ένας μαθητής της Β' Λυκείου που έχει σπουδάσει στη σχολή της περιοχής. Ο Άγιος έχει φοβερό εκφοβισμό από τους μαθητές του. Όταν όμως βρεθεί στο πάρκο του σχολείου, θα πέσει από τα ράτσα του κτηρίου. Ήταν ατύχημα, τον ρίξουν συγκεκριμένα. Τότε όσοι θα κληθούν να ερευνήσουν τα πραγματικά αίτια, θα αναλάβουν όμως τις ευθύνες τους. Στο φετινό θετικό ακολουθήσαμε μια διαφορετική διαδικασία. Δεν υπήρχε κανένα έτοιμο έργο και αυτό που κάναμε ήταν στην ουσία να επιλέξουμε τους ρόλους και το θέμα και στη συνέχεια να γράψουμε εμείς αυτά που θέλει και καθένας. Και προσπαθούσαμε όλοι να καταλάβουμε λίγο πώς θα γίνει. Επίσης υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην πορεία, οπότε όποτε βλέπουμε ότι κάτι δεν μας αρέσει ή δεν βγαίνει, το αλλάζαμε. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος έχει βγει ένα πολύ αποτέλεσμα. Κυρίως επειδή δεν μάθαμε απλά τα έξω λόγια, αλλά ήταν πράγματα που θέλαμε εμείς να πούμε. Είμαι ο Άγγελος και τώρα θα μιλήσω εγώ. Ο Άγγελος ποτέ δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Εγώ με τον Άγγελο δεν είχα ποτέ κάποια ιδιαίτερη σχέση. Πάντα διάφορος μου περνούσε. Ένα καημένο χαζό παιδί είναι. Δεν μου ανοιχτήκε ποτέ. Ήταν ο μόνος που με βοήθησε. Κρίμα, ήταν πολύ καλό παιδί. Ένας τυποτένιος. Τουλάχιστον κάναμε και λίγο μάθημα. Ήσουν μαζί με τον Άγγελο στο πάρτι. Τι να σας πω, δεν τον είδα και πολύ. Εκτός από μια στιγμή που με πλησίασε, σαν τα λίγο αναστατωμένος, λίγο βρωκωμένος. Δεν ξέρω τι είχε προηγηθεί. Τον ρώτησα αν είναι καλά και μου κούνησε καταφατικά το κεφάλι του. Αυτό. Μετά έγινε ό,τι έγινε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Πάντα προσπαθούσα να τον κάνω μιλήσει, αλλά είναι πολύ χιστό παιδί. Δεν μιλάει εύκολα. Μου έκανε εντύπωση που ήταν στο πάρτι, γιατί νόμιζα ότι ήταν όλα καλά. Αλλά τελικά δεν ήταν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόσουν όταν έγινε το συμβάν? Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το συμβάν. Εγώ ήμουν με τα κορίτσια. Και βαφόμασταν για να είμαστε ακόμη πιο ωραίες από ό,τι ήδη είμαστε. Μετά αράζαμε ακούγοντας μουσική. Δεν είχα ιδέα που βρισκόταν ο Άγγελος. Έτσι κι αλλιώς, αδιάφορος μου είναι. Δεν με νοιάζει που βρισκόταν. Στεναχωριέμαι βέβαια λίγο γιατί έγινε. Αλλά σιγά, πάλι ήταν λίγο αλόκοτος. Δεν μοιάζει πολύ με εμάς. Το σχολείο με κανέναν δεν μιλάει. Σιγά με ασχολείται κανείς μαζί του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Με ποιους πήγες στο πάρτι? Στο πάρτι πήγα με την Ιζαμπέλα. Εκεί βρέθηκα με τον Αχιλλέα και τα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν εκεί και ο Άγγελος. Δεν ασχολήθηκα μαζί του. Δεν έχω καν ιδέα ποιος θα μπορούσε να τον έχει καλέσει. Σιγά, μην ασχολούμαστε με αυτό. Ποιος ασχολείται μαζί του? Μόνο κάτι βλαμμένα. Που είναι και καλά φίλοι του. Που, σιγά τους φίλους δηλαδή, όλες τον απ' έξω τον έχουν. Δεν λέω, κρίμα το παιδί, αλλά κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Υπήρχε αλκοόλ στο πάρτι? Ήπιατε? Εντάξει, μωρέ, είχαμε λίγο αλκοόλ στο πάρκι. Πιο φανώς ήπια εγώ. Τι είμαι, κανένας φλόρος? Εντάξει, βέβαια και ο Άγγελος ήπια, ήταν και το κορίτσι στη μέση. Τι θα έκανε, δεν θα έπινε. Πέρα από όλα αυτά, κι εμείς μια φορά τον καλέσαμε σε δικό μας πάρκι και πάλι μαντάρα τα έκανε. Εντάξει, είναι από κρίμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εσύ, τι έκανες στο πάρτι? Τίποτα το ιδιαίτερο. Ό,τι κάνουμε κάθε φορά στα πάρτι. Χορεύαμε, γελούσαμε. Τα κλασικά. Ήταν και η κοπέλα μου εκεί. Με τον Άγγελο θα σχολιόμουν.